Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι κρατικές αρχές με την ευλογία των προβάτων να λαμβάνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Γι' αυτό το λόγο και με τον κίνδυνο σοβαρότητα του πλήγματος στην αγροτική οικονομία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναβαθμίζει τα μέτρα ασφαλείας, απαγορεύοντας τη μετακίνηση αγροπροβάτων σε όλη την επικράτεια για 10 ημέρες, μέτρο που αναμένεται να επιμηκυνθεί για τουλάχιστον ένα πενθήμερο ακόμα και κλείνουν τα σφαγεία. Το δεκαήμερο της απαγόρευσης είναι μέτρο εφόδου για να ανασταλεί η έκρηξη κρουσμάτων για να δούμε στη συνέχεια ποιο θα είναι το Plan B, δήλωσε από τη Λάρισα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας. Είναι γεγονός ότι έχουμε την ευλογιά των αγροπροβάτων, η οποία βρίσκεται σε έξαρση. Για τον λόγο αυτό, μετά από μια σύσκεψη που προηγήθηκε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίστηκε η επί δεκαήμερων απαγόρευση μετακινήσεων για οποιονδήποτε σκοπό των αγροπροβάτων σε όλη τη χώρα. Σκοπός μας είναι να περιορίσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί η κτηνοτροφία αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας και βεβαίως οι εξαγωγές και ειδικότερα της φέτας μας σημαντικός τομέας της οικονομίας μας. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι οφείλεται στην κατανάλωση ζωοτροφών. Κοιτάξτε, γίνεται χνηλάτιση. Έχουμε τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή του Εύρου από τα τέλη Αυγούστου. Είχαμε σποραδικά κρούσματα, ένα στην Παπάλα και ένα στη Σέρβια. Όμως, προχθές, έχουμε επιτυχημένα κρούσματα και στη Μαγνησία, αλλά και στην Βόρεια. Αυτό είναι που μας θορύβησε. Γι' αυτό το λόγο κούραμε και αυτά τα μέτρα εφόδου, ας πούμε, σε πρώτη φάση. Διορίσουμε άφεσα την εντάπωση. Το πώς μεταφέρθηκε στη Μαγνησία ή στη Βόρεια, δεν το γνωρίζω. Γίνεται η χνηλάτιση και ο σκοπός μας είναι πάση περίπτωση να μην βοηθήσει ποτέ να πάω συντομότητα και να προσθέτω. Καταρχήν η απαγόρευση μετακινήσεων είναι για ένα δεκαήμερο και βοηθάει σε αυτό και το γεγονός ότι μεσολαβεί το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα έχουν εκδοθεί μια κία για τις αποζημιώσεις για την Πανόλη, η οποία έχει τιμές προσαυξημένες μέχρι και πάνω από 100% σε σχέση με τις περισσινές τιμές. Τις ίδιες τιμές ισχύουν βεβαίως για την ευλογιά, αλλά σας είπα, πρωταρχικός σκοπός μας είναι ο περιορισμός και στη συνέχεια η εκρίδωση της ευλογιάς.